Ειδικό τρίο Παμπορίδης με βοηθούς του Καλαϊτζίδη και Καρατζίκα. Πάνω σε αυτό που έλεγε Σιλία προηγουμένως, εκείνο πάντως που παραμένει αναλύωτο για τον Αστέρα και είναι το πολύ θετικό για την ομάδα της Τρίπολης είναι ότι είναι άκρος ανταγωνιστική στους μεγάλους, παραδοσιακά μεγάλους του πρωταθλήματός μας και φέτος. Θυμίζουμε ότι και με τον Παναθηναϊκό έφερε ισοπαλία εκτός έδρας και με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ νικούσε μέχρι το 90 ώσπου έχασε 2-1. Μόνο με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα έχασε, αν και του βγάλε το λάδι του Ολυμπιακού. Προηγήθηκε στο ημίχρονο. Ο Βαγγέλη ξεκίνησε η προετοιμασία στον Αστέρα Τρίπολης, συμπληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο και θέλατε το πολιτικό σχόλιο. Οι προπονήσεις πηγαίνουν πολύ καλά. Όλοι οι παίκτες δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Είναι δυνατές οι προπονήσεις έτσι όπως πρέπει να είναι και όλοι πιστεύω είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά μέχρι τώρα. Πέρυσι έκανε ένα δεύτερο γύρο πραγματικό όνειρο. Και η όλη ιστορία θυμίζει λίγο παραμύθι. Από Β' Εθνική, από Καλαμάτα στον Αστέρα και πολλά γκολ και μη τελικά κυπέλλου Ελλάδος. Φέτος. Φέτος σίγουρα έχει ανέβει ο προσωπικός μου στόχος, έτσι πρέπει να γίνει στον ποδοσφαιριστή. Θέλω να τα πάω ακόμη καλύτερα. Θέλω να δικαιώσω για ακόμη μια χρονιά τους ανθρώπους που με φέραν στην ομάδα και ελπίζω να τα καταφέρω. Αστέρας 2008-2009 και μπροστά μας έχουμε Αστέρας 2009-2010. Θα να κάνεις έτσι μια μικρή σύγκριση και τι στόχους έχει η ομάδα εν ώψη της τρίτης συνεχόμενης συμμετοχής Super League. Σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας. Οι στόχοι δεν μπορούν να υποθούν από τώρα. Είναι λίγο νωρίς. Μόλις θα τελειώσει η προετοιμασία, θα ολοκληρωθεί το ρόστερ, τότε θα μιλήσουμε για στόχους. Αλλά ευελπιστώ πως θα είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, όλοι θέλουμε να πετύχουμε το κάτι παραπάνω και από πλευράς ποδοσφαιριστών και από πλευράς διοίκησης. Αν έκανες μία ευχή που ήξερες εκ προημίου ότι θα έβγαινε και για τον Αστέρα και για σένα, ποια ευχή θα ήταν αυτή? Το κυριότερο για μένα είναι να έχουμε όλη την υγεία μας, να είμαστε όλοι δυνατοί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Και ευχή μου θα ήταν να τερματίσουμε ακόμα ψηλότερα, να δώσουμε ακόμη πιο πολύ χαρά στους φιλάθλους της ομάδας και γενικά να καταλάβει όλη η Ελλάδα τις δυνατότητες του Αστέρα Τρίπολης. Και αν ήθελες να πει. 65 λεπτό, Ζαϊρή μόνο στο έξω την περιοχή, φωνάζεται κάτι. Ο Ριμπάρ εκτελεί χαμηλά, φαίνεται να είναι δουλεμένη φάση, αλλά ο Καούνος δεν μπορεί να στάρει. Δεύτερη ευκαιρία, γκολ για τον Αστέρα από τον Βαγγέλη Καούνο. Γκολ για τον Αστέρα στο 65 λεπτό. Ο Βαγγέλης Καούνος σκοράρει για ακόμη μια φορά. Έκτο με τη φανέλα του Αστέρα. Γκολ στο πρωτάθλημα. 1-1 το παιχνίδι. Ο Αστέρας... Δεν ξέρω, θα δούμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να έχω υγεία και εγώ και στην παίκτη μου. Μέχρι τώρα ένα δεκαήμερο προπονήσεων, πώς το έχεις δει? Εντάξει, κατά προετοιμασία είναι δύσκολη. Έχει πολύ τρέξιμο, πολύ δουλειά, αλλά αυτό είναι καλό και έτσι πρέπει να είναι. Και οι στόχοι της ομάδας πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω, φέτος εμείς θέλουμε να παίζουμε ένα καλό ποδόσφαιρο και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Και αν ήθελες να περάσεις μια υπόσχεση στους φίλους του Αστέρα, ποια θα ήταν αυτή? Είναι δύσκολο σήμερα στο ποδόσφαιρο να δίνεις υποσχέσεις, αλλά εγώ μπορώ να πω σίγουρα ότι θα δώσουμε τα πάντα να καταφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε εδώ τον Φιλωμένο. Ανοίγει και τον κόβει ο Ντουντού. Έρχεται τώρα για να γεμίσει για τον Τσέζαρεκ. Μόνο στο αυτός κεφαλιά 0-1 ο Αστέρας. 0-1 με τον Ντάνιελ Τσέζαρεκ. Κάνει το σταυρό του ο Κωστένογλου. Και τα πανηγύρια για τους αρκάδες που κυνηγούσαν με την καλή τους απόδοση σήμερα κάτι καλό. Και αυτό έρχεται στο 38 με σκόρερ τον Ντάνιελ Τσέζαρεκ. Θα δει πως η σέντρα από τον Φλάβιο, μόνος αμαρκάριστος, εκτελεί ουσιαστικά τον Νικοπολίδη. Ο Τσέζαρεκ για το 0-1 για τον Αστέρα Τρίπολης. Η σέντρα ξανά του Φλάβιο. Τσέζαρεκ, γκολ 0-1. Ο Αστέρας Τρίπολης πετυχαίνει αυτό που ακριβώς θέλει. Ακόμα μια σεζόν ξεκίνησε, ακόμα μια προετοιμασία είναι στο πρόγραμμα. Ξεκίνησε μια καινούργια σεζόν με ένα καινούργιο προπονητή, με νέους συμπαίκτες. Πιστεύω ότι η δουλειά που γίνεται μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή.
Γνωρίζουμε καινούργια πράγματα και από τον προπονητή και από το υπόλοιπο team. Εύχομαι και ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και να έχουμε μια καλή σεζόν. Ναι, κίτρινη κάρτα που είχαμε στον Νταμόντε. Είδαμε πώς μάζεψε τα πόδια του αντιπάλου, του Λαζαρίδη. Κίτρινη κάρτα και στον δεξιόπιστο φύλακα του Πανιωνίου, τον Γιάννη Κοντοέ. Και από άλλη οπτική γωνία είδατε πώς πέφτει πάνω τα δύο πόδια γλιστρώντας στον αγωνιστικό χώρο στον αντίπαλό του. Τόσο ο Κουτρουμάνος έχει πάρει τα τελευταίες αγώνες ευκαιρία από τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς χωρίς πολλές εμπειρίες. Ο Ζαρδαβές μόνο μπακ δεν είναι, αλλά κατά ανάγκη παίζει εκεί. Και ο Φλάβιο και ο Ζαϊρή έχουν τη δυνατότητα από τα άκρα να χτυπήσουν. Στον χώρο του κέντρου νομίζω ότι οι μονομαχίες αργεντίνικες με Καρντόζο, με Πελετιέρη, τον Ενσαλίβα αλλά και τον Νταμόντε. Μαρσελάο λίγα μέτρα φορά, πέρασε η μπάλα, βρήκε στο δοκάρι, ο Σάχα δεν μπόρεσε, ο Σκόκο απομακρύνει. Έχει πάει σέντρα ο Σπάθας, έχει καταλογίσει γκολ, γιατί έφυγε και ο Αστέρας ανοίγει το σκορ με τον κεραυνό του Μαρσελάο. 1-0, ξανά εδώ. Το σούτ από τον Μαρσελάο περνάει, μπάλα από το τείχος. Και όλοι πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή. Θα τη δούμε καλύτερα από ένα άλλο πλάνο. Βέβαια, καθαρά και πολύ μέσα. 1-0. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται τη ΣΑΕΚ με αυτό το φάουλ του Μαρσελάου.